Πάμε τώρα γιατί και το επόμενο θέμα, μια που είπαμε φαγοπότια, έχει να κάνει με. Φαγοπότη. Με φαγοπότη. Κριτικό αυτή τη φορά. Κριτικό. Βραβευμένο. Και πρωτότυπο. Τι είσαι καταπληκτικό. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε την Νίκη Ανδρουλάκη, όπως κάθε Τετάρτη, διαιτολόγος διατροφολόγος, στην Ανδρέα Παπανδρέου 36 στον πρώτο όροφο. Και στο τηλέφωνο 28-210-45-303. Γεια σου, Νίκη μας. Που σήμερα δεν έχει έρθει μόνη σου για ακόμα μία φορά. Πολύ χαιρόμαστε. Ακόμα μία φορά, είπαμε, το έχω υιοθετήσει αυτό, τέλειο. Και μας έχει φέρει και γνώριμο αγαπημένο πρόσωπο. Γνώριμο αγαπημένο πρόσωπο και σε εσάς, αλλά και σε πάρα πολύ κόσμο. Φυσικά. Πρέπει να πω. Ο κύριος Αποστολάκης Γιάννης είναι σεφ στο ΜΑΙΧ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Κριτικής Γαστρονομίας. Καλησπέρα. Για ακόμα μία φορά καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Πώς πάνε τα μαγειρέματα? Καλά. Πολύ καλά, ε. Παλεύουμε. Παλεύουμε τις κατσαρόλες. Αυτά είναι καλά. Ωραία πάλι, ναι. Και φυσικά ένας από τους τρεις κριτές που είμαστε στον διαγωνισμό, το Μιλοκρίτης, έχουμε πει ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα δούμε λιγάκι τις συνταγές στην κατηγορία παραδοσιακή κριτική κουζίνα, συνταγή, έτσι. Και θα δούμε τα ονόματα των νικητών, θα δούμε για ποιο λόγο επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες συνταγές που με μια ματιά να σας πω ότι είναι όντως κριτικές. Είναι. Αλλά κύριος Αποστολάκης γνωρίζει σαφέστατα καλύτερα για να μας αναλύσει το δικό του κομμάτι. Αυτή η λογική πρέπει να είναι και η πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, πώς λέει μια συνταγή κριτική, ποιο είναι το κριτήριο? Το κριτήριο είναι το τι έχουμε μάθει από τους γονείς μας. Στα χωριά, τι μαγειρεύανε παλιότερα οι γονείς, οι γιαγιάδες και πάει λέγοντας και έχουν μεταλαμπαδευτεί στα παιδιά και στα εγγόνια. Αυτή η συνταγή διαχρονική, είναι μια συνταγή, είναι μερικές συνταγές διαχρονικές. Δηλαδή δεν είναι καινούργιες. Όχι. Άρα... Αλλά φαντάζομαι και προϊόντα τις οποίες τις διαχωρίζουν από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Δηλαδή πράγματα που ίσως δεν υπάρχουν σε κάποιες άλλες πόλεις. Κοιτάξτε, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος δεν χρησιμοποιούν πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε εμείς, ας πούμε από χόρτα, από είδη χόρτα. Το σαμναγκάθι υπάρχει σε άλλες περιοχές εκτός της Κρήτης. Υπάρχει το σαμναγκάθι, αλλά δεν το χρησιμοποιούν γιατί δεν ξέρουν, δεν το γνωρίζουν ίσως ή γιατί δεν είναι ενταγμένο στις διατροφικές τους συνήθειες. Άρα μια συνταγή με βασικό συστατικό ή με βάση το σαμναγκάθι θεωρείται κριτική. Παραδοσιακή, όχι απόλυτα. Πρέπει να είναι βραστό. Το παραδοσιακό είναι βραστό. Αν πάμε μετά στο δημιουργικό κομμάτι, αλλάζει. Είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά παρακλάδια. Λέμε, λοιπόν, ο λόγος του διαγωνισμού, το αρχικό κείμενο του διαγωνισμού ήταν παραδοσιακή συνταγή. Οπότε εκεί πέρα είναι όλες ενταγμένες. Υπήρξε κάποια καινούρια, κάποιος που να κάνει πρόταση, να εξολοκλήρει μια καινούρια κριτική συνταγή? Όχι. Μιλάμε για καθαρά παραδοσιακή, λοιπόν. Για καθαρά παραδοσιακή. Στο επόμενο κομμάτι είναι η δημιουργική κουζίνα. Την επόμενη Τετάρτη είναι η δημιουργική κουζίνα. Εκεί έχουμε την πρωτότυπη συνταγή, νομίζω, έτσι. Ναι. Άρα χωρίζουμε τις δύο κατηγορίες και τους νικητές. Σήμερα θα πούμε εμείς για την κριτική συνταγή. Για την παραδοσιακή. Κριτική συνταγή. Πριν προχωρήσουμε στην ανακοίνωση των ονομάτων, να ρωτήσω την Νίκη στα προγράμματα που βγάζεις στους πελάτες σου. Προτιμάς αυτόν τον τρόπο διατροφής, την κριτική διατροφή? Μέσα από την εκπαίδευση που προσπαθούμε να έχουμε σε συνεργασία πάντα με τον ασθενή πελάτη μας, ναι. Εφόσον υπάρχουν πλέον και τα απαραίτητα επιστημονικά τεκμήρια ότι η μεσογειακή διατροφή και η κριτική διατροφή έχει βοηθήσει προς την κατεύθυνση του να μειωθούν τα πολλές παθήσεις όπως τα καρδιαγγειακά, όπως ακόμα και ο καρκίνος, ναι, τότε προσανατολίζω τους πελάτες ασθενείς μου προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα και μεγάλη αίσθηση κάνει όταν δεν είναι καν από εδώ. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι καν Έλληνες, είναι από Αγγλία, ας πούμε, έχουν έρθει, κατοικούν μόνιμα εδώ πέρα. Έχουν υιοθετήσει λοιπόν την κριτική κουζίνα και εντάξει, έχει αλλάξει τελείως η ζωή τους σε ό,τι αφορά τις διατροφικές τους συνήθειες. Κάθε μέρα γνωρίζουν και κάτι καινούργιο στο τραπέζι. Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για άτομα που δεν είναι πιτσιρίκια, είναι 65-70 χρονών. Και ξαφνικά αλλάζουν τις συνήθειές τους. Βέβαια, έχουν κατά πάρα πολύ μια τεράστια βελτίωση στην υγεία τους. Είναι σημαντικό για να αλλάξει κάποιο σε μεγάλη ηλικία τη διατροφή του, είναι λίγο δύσκολο. Είναι και σημαντικό. Βασική και σημαντική προϋπόθεση σε όλες αυτές τις συνταγές που σας έστειλαν για την παραδοσιακή κριτική συνταγή να υπάρχει αποκλειστικά και μόνο ελαιόλαδο.
Ναι, ελαιόλαδο, ένα αυτό και αλεύρι μήλι Κρήτης. Ναι. Αυτό είναι το, ναι, είναι το πλέον δεδομένο. Το στάνταρ ήταν από τον διαγωνισμό ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε την πρώτη. Να το πάρουμε από τον τρίτο προς τον πρώτο. Όπως θέλετε. Όπως θέλετε εσείς. Να το πάρουμε από τον τρίτο, θα έλεγα. Ο τρίτος νικητής. Ο τρίτος νικητής λέγεται Βασίλειος Προμπονάς. Είναι από το Καματερό. Αθήνα, ναι, ναι. Και έχει φτιάξει κρεμμυδοκαλίτσουνα. Φαντάζομαι ότι θα έχει ρίζες και καταγωγή από Κρήτη. Πιθανόν. Κάτι ή σύζυγός του ή ο ίδιος, κάτι θα καμία υπάρχει. Καμία γιαγιά, καμία θεία, κάτι. Ή μπορεί να έχει όλα φιλιά να στείλουμε λοιπόν. Ως επισκέπτης, να δοκίμασε τα κρέμι δοκαλίτσια. Και να έμαθε πώς θα τα φτιάχνει. Ακριβώς. Και να τα λάτρεψε. Πολλοί κόσμος αγαπάει τα κρέμι δοκαλίτσια. Βέβαια. Ακόμα και κόσμος που δεν τρώει το κρεμμύδι. Έτσι. Έτσι όπως το φτιάχνεις. Δεν ενοχλεί, δεν είναι καθόλου ενοχλητικό. Η δεύτερη νικήτρια, να διαβάσω ένα λεπτό, είναι από τα Χανιά και λέγεται Βιργινία Μακράκη. Πολλά φιλιά. Και έχει παρασκευάσει αυγοκαλάμαρα. Επίσης αγαπητό γλυκό, το κάνουν κυρίως τα Χριστούγεννα. Το κάνουν συνήθως σε βαφτίσεις παιδιών. Α, σε βαφτίσεις. Σε βαφτίσεις παιδιών, ναι. Mm-hmm. Σε χαρές. Έχουν μεγάλη διαφορά με τις δίπλες, τα αυγοκαλάμαρα με τις δίπλες. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, είναι δίπλες και το ένα και το άλλο. Μπορεί να το χαρακτηρίσει από καλάμαρα. Απλώς είναι η περιφερειακή, νομίζω, στην Κίσαμο το ονομάζουν αυγό καλάμαρα. Κάπου αλλού το ονομάζουν δίπλες. Είναι τις ίδιες οικογένειες πάντως με τα ξεροτήγανα. Ναι. Ίσως το Ηράκλειο να είναι έτσι. Mm-hmm. Και η πρώτη νικήτρια είναι η κυρία Αλεξία Παπουτσάκη από τα Δεγιανά. Και έφτιαξε βιολογικές μαραθώπιτες της Αλεξίας. Α, μάλιστα. Η Κίσαμος είναι αυτό? Δεγιανά. Είναι στην Πλατανιά. Δήμος Πλατανιά. Ωραία. Πολλά φιλιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στους πολλά, πάντα τέτοια. Όχι μόνο στους τρεις, αλλά και σε όλο τον κόσμο που πήρε μέρος. Δύσκολη αγωγή. Βλέπω ήταν αρκετή. Ναι, ήταν περίπου 40 συμμετοχές. Ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή. Ναι, το διάβαζα, ξαναδιάβαζα αρκετές φορές. Μου πήρε αρκετές ώρες. Μπήκατε στη διαδικασία να φτιάξετε κάποιο από αυτή τη συνταγή, ίσως γιατί δεν μπορούσατε να μείνετε στη γραπτή εικόνα και θέλατε να δοκιμάσετε. Να σας πω, τις γνωρίζω ναι. Και εντάξει, καταλαβαίνω πού περίπου είναι, αν είναι κάπου λάθος ή κάποιες άλλες, ας πούμε, εντάξει, δεν χρειάστηκε, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια παρέμβαση αυτών που στην παραδοσιακή να κάνουν κάτι διαφορετικό? Όχι, ας πούμε εδώ πέρα στις βιολογικές μαραθώπιτες έχει χρησιμοποιήσει βιολογικό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Η μόνη παρέμβαση, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι εξέλιξη του σήμερα. Του σήμερα. Σαν καλή νοικοκυρά, σκέφτεται τα παιδόγκονά τη και σου λέει να χρησιμοποιήσω. Εφόσον χρησιμοποιώ άγρια μάραθα, άγρια σκόρδα, και γιατί χρησιμοποιεί σκορδόφυλλα εδώ πέρα, γιατί να μην χρησιμοποιήσω, χρησιμοποιεί ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, γιατί να μην χρησιμοποιήσω και βιολογικό αλεύρι. Είναι σημαντικό αυτό. Πώς σκέφτεται, ας πούμε, η κυρία. Και οι υπόλοιποι πάλι ήταν. Και αυτοί ήταν πολύ καλές συνταγές. Θέλετε λιγάκι να ακριβώς, τα δούμε και μία-μία τις συνταγές. Βεβαίως. Ακόμα και από τα κρεμμυδοκαλίτσινα. Να ξεκινήσουμε από τα κρεμμυδοκαλίτσινα, από την τρίτη συνταγή. Η τρίτη συνταγή της κυρίας. Εγώ δεν είδα κάποια στιγμή κυρίου. Να κάναμε και μία αναφορά στους υπόλοιπους. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά και οπότε έτσι, να δούμε τι ιδέες είχε ο κόσμος. Μπορείτε να τα στείλετε με ένα fax, με ένα mail, με κάτι να σου φύγει. Να σας στείλω τους τίτλους. Θέλεις να μάθεις μαγειρέμιση, Νικολάκη. Ο κύριος Προμπονάς με την παρασκευή του καραμελωμένα κρεμμυδοκαλίτσωνα χρησιμοποιεί 700 γραμμάρια κρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες, μία ντομάτα μικρή κομμένη σε κυβάκια, 30 γραμμάρια ζάχαρη, 60 γραμμάρια λάδι, 300 γραμμάρια μυζήθρα και λίγο αλάτι. Για τη ζύμη χρησιμοποίησε 500 γραμμάρια αλεύρι για κρητικό φύλλο και πίτες μήλι Κρήτης, 10 γραμμάρια αλάτι, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια τσικουδιά, νερό όσο πάρει για το ζύμωμα, λάδι για το τηγάνισμα. Αυτό το όσο πάρει, που το... Οι περισσότεροι που ξέρουν να μαγειρεύουν σου λένε αυτό. Δηλαδή, αλεύρι όσο σηκώσει.
Ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο έμπειρος στην κουζίνα, πώς θα το αντιληφθεί? Ξεκινάς από λίγο νερό, το ζυμώνεις και αυτό φαίνεται. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ζύμη εύπλαστη. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αποστολάκη. Έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα που όταν αποφασίσω να ζυμώσω κάτι, είτε αυτό είναι ζυμάρι πίτσας, είτε είναι μια πίτα, ένα μπουρέκι, κάτι. Αν χρειαστεί να φτιάξω ένα ζυμάρι, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα που βάζω πρώτα όλα τα υγρά και μετά σιγά σιγά προσθέτω αλεύρι. Αντί να βάλω πρώτα το αλεύρι και μετά όλα πρώτα τα υγρά. Πρώτα το αλεύρι και μετά θα βάλετε τα υγρά, από σιγά σιγά να το φτιάξετε. Ανάποδο, δεν έλα να σου πω κάτι. Όσες φορές το έχω κάνει έτσι ανάποδο, μου έχει βγει καλύτερα η ζύμη. Δεν ξέρω. Τότε έχετε αποκτήσει εμπειρία, γιατί ναι, όλα είναι θέμα εμπειρικά. Έχετε αποκτήσει εμπειρία στο να δημιουργείτε με την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή πρώτα να βάζεις τα υγρά και μετά να συμπληρώνεις αλεύρι. Πολύ απλό. Είστε πολύ ευγενικός πάντως. Δεν μου είπατε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι από μέσα σας, φαντάζομαι ότι θα τελειώσει η κουβή. Έχουμε και μια οικειότητα με τον κύριο Παστολάκη. Οπότε έχετε αποκτήσει αρκετή εμπειρία και... Τι να σας πω. Μακάρι να είχαν οι μισές νοικοκυρές την δική μου εμπειρία. Να πούμε ότι είναι εμπειρία. Εγώ δηλαδή αυτό είναι είδηση. Απίστευτο. Σημειώστε την ημερομηνία να το παίξουμε σε επανάληψη τουλάχιστον 3 φορές. Έχετε συνηθίσει εκεί, οπότε εντάξει. Κρίμα, εγώ έπρεπε να λάβεις μέρος αν γινόταν. Δεν θα υπήρχε καν στο δοσχέ, όχι καν στους 3 πρώτους, ούτε καν στο δοσχέ. Μόνο αυτό σου λέω. Υπάρχει κάποιο tip εκεί για τα κρεμμυδοκαλίτσου να... το οποίο μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, για να είναι η γεύση τους πιο ήπια στα καλιτσού, στο κρεμμύδι, κάτι τέτοιο, ή όταν μαγειρευτεί έτσι κι αλλιώς. Να σας πω, τσιγαριάζω εγώ που κάνω, ναι, το τι έχω δει είναι πολύ πιο καλύτερο. Τσιγαριάζω τα κρεμμύδια, δεν χρησιμοποιώ ζάχαρη. Τα κρεμμύδια από μόνα τους έχουν ζάχαρη, καραμελώνουν, έχουν τη γλύκα τους. Απλώς θέλει χαμηλή φωτιά και σιγανό τσιγάριασμα. Από εκεί και πέρα μετά χρησιμοποιώ λίγο πράσο και λίγα μάραθα. Δηλαδή χρησιμοποιώ ένα 70% περίπου κρεμμύδι, ένα 20% πράσο και ένα 10% μάραθα. Και από εκεί πέρα τα τσιγαριά σε χαμηλή φωτιά και το μάραθο έχει τη γλύκα του και έχει και τα αρώματά του. Μπορούμε και να αντικαταστήσουμε. Ναι. Και προσθέτω και λίγο κίμινο. Προσθέτω. Μάλιστα. Σημειώστε εσείς, νοικοκυρές, τώρα σημειώστε τα μυστικά αυτά που σας λέγεται. Είναι πολύ δημοκρατικά. Χρησιμοποιώ έτσι κάποιο αρωματικό ή μπαχαρικό κάτι, ώστε να βοηθάει την πέψη. Την καλυχόνευση. Και το κίμινο βοηθάει ως επίσης και το δεντρολίβανο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ειδικά επειδή είναι τα, επειδή είναι τα κρεμμύδια, πρέπει να έχει πρόβλημα στη. Ναι. Καμιά φορά σε φουσκώνει. Και αυτό το δεντρολίβανο και το κείμενο σε ξεφουσκώνει. Βοηθάει. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη μυζήθρα με φέτα. Ή χαλάει τελείως η γεύση. Κοιτάξτε, είναι τελείως διαφορετικά. Το πηχτόγαλο Χανίων είναι ένα τυρί pop, πολύ πιο ανώτερο, παράγεται εδώ. Είναι από εγωπρόβιο γάλα. Και η φέτα είναι από εγωπρόβιο γάλα, αλλά δεν μπορεί να ονομαστεί τοπική φέτα που παράγεται εδώ σαν φέτα. Οπότε το αφήνουμε, έχουμε τη φρέσκια μυζήθρα που βγαίνει τώρα κατά κόρον και είναι πολύ πιο καλύτερη. Πολύ ωραία. Και μπορούμε φαντάζομαι να αφαιρέσουμε τελείως το τυρί, αν θέλουμε να τα κάνουμε ενιστήσιμα. Ναι. Προσωπικά σας είπα τη συνταγή, κείμενο, κρεμμύδι, μάραθο και πράσο. Τέλεια. Αυτό χρησιμοποιώ. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου τυρί. Πολύ ωραία. Και πολύ εύκολο και πολύ αρωματικό, ειδικά με το μάραθο. Άμα βάλει τώρα το μάραθο και το κείμενο λιγάκι, έστω και λίγο. Λίγο, δεν θέλει πολύ. Ναι. Και κάτι που παρατήρησα στα υλικά για τη ζύμη και το συνηθίζουν. Το θυμάμαι. Την τσιγκουδιά. Την τσιγκουδιά από τη μαμά μου και τη γιαγιά μου. Τι προσθέτει στο φύλλο τη? Κοιτάξτε, η τσιγκουδιά, γενικά το αλκοόλ. Ναι. Το αλκοόλ αφρατεύει τη ζύμη, το αλεύρι. Το κάνει πιο αφρά, το κάνει και κάνει να κάνει φουσκαλίτσες. Αλλά αυτό έχει θέμα το ενόπνευμα που δημιουργεί. Οπότε δεν έχει να κάνει τσικουδιά, μπορεί να ρίξουμε κάτι άλλο δηλαδή. Οποιοδήποτε αλκοόλ, τσικουδιά, κοιτάξτε, η τσικουδιά δεν έχει τα αρώματα. Αλλά έχει το αλκοόλ, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις ουίσκι σε καμία περίπτωση. Άλλο πράγμα θα βγει μετά. Προσωπική σας άποψη, τα κρεμμυδοκαλίτσου είναι ψημένα στο φούρνο ή στο τηγάνι? Προσωπικά, εντάξει, είναι πιο νόστιμα στο τηγάνι. Όπως όλα. Πιο αμαρτωλά τώρα. Μπορεί να γίνει υγιεινό τηγάνισμα όσο το δυνατόν μπορεί να γίνει. Εντάξει, ναι, μπορεί να γίνει αν χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο και σε χαμηλή φωτιά. Αλλά μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή αυτό που λένε τα σπουρέλα είναι καλύτερα για το τηγάνι. Όχι, δεν συζητάω. Εδώ μέσα σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την ερώτηση δεν ξαναμιλήσει κανένα ελαιόλαδο πέραν του ελαιόλαδου.
όλα. Μιλάμε για την παραδοσιακή διατροφή και δει την κριτική. Θα βάλουμε σπορέλαια. Δεν ξέρω, ρωτάω μήπως είναι καλά για τηγάνισμα που λένε και τέτοια. Τα σπορέλαια τα φιλτράρουν από πάρα πολλές από άνθρακα, ως επίσης και το πυρηνέλαιο, το οποίο η χρήση του είναι, λογικά είναι καρκινογόνο. Διότι διελίζεται, φιλτράρεται από άνθρακα. Και για ποιο λόγο τώρα να πηγαίνουμε να αγοράσουμε λάδι αν έχουμε το δικό μας το λαδάκι, το αγνό, το παρθένο. Σε καμία περίπτωση αυτό, απλά αυτό που υποστηρίζουν πάρα πολύ είναι ότι εντάξει στο τηγάνι δεν είναι τόσο αρωματικό όσο το ελαιόλαδο. Δηλαδή η γεύση που θα προσδώσει σε ένα τηγανιτό τρόφιμο, όπως είναι τώρα τα κρεμμυδοκαλίτσουνα, τα σπορέλαια είναι πολύ πιο ουδέτερα σε ό,τι αφορά το άρωμά τους και θεωρούν κάποιοι ότι είναι πολύ πιο ελαφρύ. Δεν υψίσταται. Και να υποθέσω ότι τηγανίζεις μία φορά και τέλος. Για τα σπορέλαια, ναι. Και το ελαιόλαδο όχι. Εμένα είναι μία φορά και το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο καμία, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Έληξε. Για μένα είναι το ελαιόλαδο, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Είναι πολύ πιο. Αλλά είναι μία φορά, έτσι. Ναι. Αντέχει περισσότερο, αλλά ποιος ο λόγος. Αν είσαι, ας πούμε, παραγωγός και έχεις το δικό σου λάδι, ποιος ο λόγος, ας πούμε, εάν θα φας 100 κιλά λάδι το χρόνο μια οικογένεια, τι θα τα κάνεις. Είναι πιο μπορείς, βέβαια, για να μην... Απευθύνεται στην οικογένειά σου. Αλλά μπορούμε να το σχολιάσουμε. Και να το αγοράζεις ακόμα. Και να το αγοράζεις το ελαιόλαδο. Η τιμή του είναι τέτοια που συνήθως μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται γύρω στα 100 κιλά λάδι. Οπότε δεν το θεωρώ υπερβολικό ποσό. Ποσότητα, υπερβολική αλλά ποσότητα. Ακόμα και να μην το πετάμε τελείως όλο από το τηγάνι, μπορούμε να συμπληρώνουμε κάθε φορά φρέσκο, έτσι ναι. ώστε να κρατάει και τη δομή του και τη ποιότητά του και να μπορέσουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Να κάνουμε και μια σχετική οικονομία σε αυτό. Μπορεί να κάνεις και σαπούνι. Θα το μαζέψεις, θα το μπορείς να το μαζέψεις το λάδι αυτό που δεν ξανατηγάνεις για δεύτερη φορά, να το μαζέψεις. Να ανάψεις το καντήλι. Στο σπίτι. Να κάνει μασάζ. Να κάνει το καντήλι στο σπίτι. Έτσι. Όχι, έχουν καντήλια στο σπίτι. Να λαδώσεις οτιδήποτε τρίζει με στο σπίτι. Και δεύτερον, να κάνει το σαπούνι σου. Να κάνει το δικό σου σαπούνι. Βιολογικότατο το σαπουνάκι μας. Και προτιγανισμένο επίσης. Ακριβώς. Και ειδικά αν το βάλετε και λίγο ρύζι, κάνετε και μία απολέπιση. Ένα σαπούνι απολέπισης. Κύριε Αποστολάκη, πόσες ιδέες είναι αυτές. Να σας έχουμε και σε μία ενότητα αισθητικής επίσης, εκτός από μαγειρικής. Ωραίος. Ελαιόλαδο για όλα λοιπόν. Πάρα πολύ για πολλαπλές χρήσεις. Λοιπόν, είπαμε και τα κρεμμυδοκαλίτσια και το τι μπορούμε να προσθέσουμε προκειμένου να. Πριν κάνουμε... πάμε στην επόμενη συνταγή, να πάμε σε διαφημίσεις. Για να μην σας κόψουμε στη μέση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και όση ώρα λείπαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλά παιδιά. Μιλήσαμε και για υγιεινές εναλλακτικές μορφές μαγειρικής. Έχουμε τον κύριο Αποστολάκη στην παρέα μας και την Νίκη την Ανδρουλάκη. Και τους νικητές της παραδοσιακής κριτικής συνταγής των Μήλων Κρήτης. Βεβαίως. Θέλουμε να δούμε λιγάκι. Είπαμε την τρίτη συνταγή. Να δούμε και την δεύτερη. Είναι της κυρίας Βεργενίας Μακράκη από τα Χανιά και έχει φτιάξει αυγοκαλάμαρα. Έχει χρησιμοποιήσει για τη ζύμη 1 κιλό αλεύρι σκληρό μήλι Κρήτης, 1 αυγό, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, λίγο αλάτι, λίγη τσικουδιά, χυμό από 1 πορτοκάλι και όσο γάλα σηκώσουν. Εδώ, στη συγκεκριμένη συνταγή, είναι απαραίτητο το βούτυρο. Το έχει αντικαταστήσει με το λάδι. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και λάδι. Δεν είναι απόλυτα απαραίτητο, αλλά θα μπορούσε να το έχει αντικαταστήσει και με λάδι. Μάλιστα. Πολύ απλά. Θα μπορούσε. Και το εξελίσσετε για το σιρόπι μετά 2 ποτήρια ζάχαρη, 1 ποτήρι νερό, 1 ποτήρι μέλι. Αυτό που και χυμό λεμονιού. Αρωματίζει τη ζύμη με πορτοκάλι. Ωραίο το και χρησιμοποιεί μετά πολύ... για το σιρόπι χυμό λεμονιού και μέλι. Και ελπίζω εδώ πέρα το μέλι να είναι θυμαρίσιο, γιατί συνήθως εμείς εδώ στα Χανιά και στην Κρήτη γενικότερα έχει το θυμαρίσιο μέλι. Από πού είναι η κυρία? Από τα Χανιά. Α, ωραία, οπότε μπορεί να μας φέρει. Και για το πασπάλισμα μετά χρησιμοποιεί καβουδισμένα αμύγδαλα, αλεσμένα και καρύδια. Θα περιμένουμε με πορτοκάλι. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι, μπορούμε το σιρόπι να το κάνουμε ξυλοκλήρου με νερό και μέλι και όχι να μην βάλουμε ζάχαρη, ή δεν δένει τόσο? Όχι, δεν. Απλώς πρέπει να. Και είναι η ίδια αναλογία 2:1? Όχι, διαφορετικότερη. Παίρνει πιο λίγο περισσότερο νερό.
Α, μάλιστα. Επειδή είναι παχύρευστο το μέλι, ε. Ωραία. Δεν θα του πάει να βάλουμε και ένα άλλο αρωματικό όπως κανέλα ή γαρίφαλο του μέσα στο μέλι. Κανέλα, βεβαίως και του πάει. Βεβαίως και του πάει. Αλλά αν μας ακούει η Νικήτρα, με κανέλα το θέλει το μέλι. Έχουμε και πολύ μας φέρτε πράγματα τώρα που δεν θέλουμε. Δεν πειράζει, φέρτε εσείς και την κανέλα θα τη βάλω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε θα έχει ισορροπήσει εκεί πέρα η κυρία, εντάξει, και το μέλι. Και να πούμε βέβαια ότι αυτά είναι και για κάποιους, εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά περισσότερο το ξέρουν και σαν δίπλες, για να μας καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που είναι από Κρήτη. Γιατί το έχω καλά, μαρά, όντως από Μαρία Κίσαμο το λέμε και εγώ έτσι το λέω ούτως ή άλλως. Και τα φτιάχνουμε πάντα και αποκλειστικά και μόνο σε χαρά. Έτσι. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Και αρέσουν και πάρα πολύ, δηλαδή νομίζω ότι κάνουν θράψη. Έτσι. Πρωταγωνιστούν για ένα τραπέζι τα. Ή από καλάμαρο, πιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι σχεδόν οι αναλογίες είναι πάνω κάτω. Καταρχάς λείπει το αυγό από το ξερωτήγα. Απλά αν δεν κάνω λάθος και το αυγοκαλάμωρο, έχει πιο παχυφύλλο. Ναι, και είναι και διαφορετικό το σχήμα. Έτσι. Από ότι. Λίγο πιο παχυφύλλο. Ναι, αλλά αν δεν έχει αυγά είναι σημαντικό, σημαντική διαφορά. Βέβαια. Δεν είναι αυγοκαλάμωρο, είναι ξερωτήγα με λάθος σχήμα. Ένα wannabe αυγοκαλάμαρο που δεν τα κατάφερε. Πάλι εκεί η μαϊστρία του ξερωτήγανου πρέπει να το κάνει πάρα πολύ λεπτό το φύλλο, φαντάζομαι, κύριε Αποστολάκη, και έτσι να γίνει πάρα πολύ τραγανό. Πάρα πολύ τραγανό, λεπτό. Ουσιαστικά το σχήμα και στο ένα και στο άλλο γλυκό πάντως δίνεται μέσα στο τηγάνι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Την ώρα που το τηγανίζεις του δίνεις και το σχήμα. Το αυγοκαλάμαρο μπορεί να το κάνεις, το βάζεις για λίγο μέσα και το τηγανίζεις μισοδιπλωμένο και μετά ξαναπατά. Οπότε να υποθέσω ότι το ξερωτήγανο είναι και πιο υγιεινό. Αν μπορώ να το πω αυτό. Και τα δύο είναι υγιεινά. Εντάξει, είναι ένα παραδοσιακό κέρασμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, εντάξει, πόσο θα φας. Είναι πολύ πιο υγιεινό από τις σοκολάτες που τρως εσύ, καταρχάς. Για γλυκό, ναι, θεωρείται ένα υγιεινό. Δεν μπορείς να το. Με τόσα ξηρούς καρπούς που έχει. Εντάξει, το μόνο του αμαρτία είναι ότι είναι τηγανισμένο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά με τον εξομολογηθεί στα αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Μετά. Οπότε θα το φας, θα το πεις μετά κιόλας και μια χαρά. Έχει το μέλι του, που είναι επίσης πάρα πολύ βασικό, του ξηρούς καρπούς. Είναι και στη Σάμι, οπότε εντάξει. Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Τέλεια. Η αναλογία στη ζάχαρη και στο μέλι πρέπει να είναι αυτή. Δηλαδή δεν σηκώνει περισσότερο μέλι και λιγότερη ζάχαρη. Κοιτάξτε, άλλοι το φτιάχνουν πιο δυνατό, άλλοι πιο ελαφρύ. Εξαρτάται ο καθένα πώ θα. Είναι και θέμα γούστου που είναι και πέρα. Γούστου και θέμα συνηθιών. Mm-hmm. Ωραία. Και πάμε και στην πρώτη συνταγή. Πάμε και στην πρώτη συνταγή που είναι τη κυρία Αλεξία Παπουτσάκη από τα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Πλέον. Είναι, ναι, βέβαια. Βιολογικές μαραθώπιτες της Αλεξίας. Πριν ξεκινήσουμε να μας λέτε τα συστατικά της συνταγής, ο λόγος που επιλέξατε να είναι η πρώτη, να είναι η πρώτη νικήτρια, είναι λόγω του ότι είναι βιολογική, ότι έχει επιλέξει βιολογικά προϊόντα. Ένα κομμάτι και τα έχει τα αρωματικά και είναι και αρκετά δύσκολη. Γιατί τα κριτήρια είναι πάρα πολλά κριτήρια, έχουν μπει. Έχουν μπει αναφορά αλεύρι μήλι Κρήτης, ένα κριτήριο, εμφάνιση κειμένου, περιγραφή συνταγής, αναλογίες υλικών, χρήση αρωματικών και βαθμός δυσκολίας. Όλα αυτά συνετέλεσαν ούτως ώστε να βγει η πρώτη κυρία αυτή και δεύτερη. Είναι, μου θυμίζει τις εκθέσεις που γράφαμε στο Λύκειο που δεν έπαιζε ρόλο στη βαθμολογία μόνο η δομή του κειμένου, ακόμα και η εικόνα του. Ακριβώς. Έτσι, είναι, αν ήταν καθαρογραμμένο, αν τα γράμματα ήταν καλά κτλ. Όλα παίζουν τον ρόλο τους, μικρό ή μεγάλο. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και ο ρόλος του Κρήτη δεν είναι ποτέ εύκολος. Σωστά. Άσχετα αν είναι τρία τα ονόματα κτλ. Υπάρχει ένα έργο που πρέπει να γίνει πίσω από αυτό για να είναι και δίκαιο το αποτέλεσμα. Ναι, παρουσιάστον οι νικητές. Βέβαια, βέβαια. Σωστά. Οπότε η κυρία έχει χρησιμοποιήσει αλεύρι μήλι Κρήτης βιολογικό για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, ελαιόλαδο 3 κουταλιές της σούπας, τσικουδιά 3 κουταλιές της σούπας, αλάτι 2 κουταλάκια του γλυκού, νερό χλιαρό 2 φλιτζάνες, βλέπετε πώς το περιγράφει, υλικά για τη γέμιση, 0,5 κιλό μάραθα χωρίς κοτσάνια ψιλοκομμένα, 2 φλιτζάνια αλεύρι βιολογικό, 10 φρέσκα φύλλα σκόρδου ψιλοκομμένα, 1 φλιτζάνι λάδι, 1 κουταλάκι αλάτι. Είναι πιο μπελαλίδικο το. Ναι, βέβαια. συνταγή. Αυτή εδώ τη συνταγή είναι δύσκολο. Πρέπει να γνωρίσει, πρέπει να έχει φτιάξει αρκετές φορές και τουλάχιστον τις πρώτες 5 φορές
που έχεις ξεκινήσει να φτιάχνεις, να έχεις αποτύχει. Τα ψήνει τα χόρτα πριν τα βάλεις στην πίτα. Βέβαια, ναι. Τα τσιγαρίζουμε. Τα τσιγαριάζει. Και το βάζει και λίγο αλεύρι, ώστε να δέσει τη δομή του. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο, είναι. Εξαρτάται. Είναι. Αναλόγως τα χόρτα καταρχάς. Χρησιμοποιείς για τις μαραθώπιτες, λέμε, μα χρησιμοποιείς. Όχι, γενικά όμως, οτιδήποτε έχει χόρτο μέσα, είτε είναι καλτσούνια, είτε είναι πίτες. Σε τέτοια πίτα, έτσι, γιατί αυτή πρόκειται για τη μαραθώπιτα που είναι. Ναι, σα σφαγιανή πίτα. Ναι, σα σφαγιανή πίτα και είναι πολύ λεπτή και ενσωματώνεται τα χόρτα μέσα στη ζύμη και απλώνεται. Εάν τα τσιγαριάσει πολύ και έχει κατεβάσει πολλά υγρά, κινδυνεύει αν δεν βάλει αλεύρι να σου σπάσει με τα υγρά και όλα αυτά και να το ψάχνει, να γίνει μια λάσπη, μια ζύμη μαζί με το φύλλο. Εάν το τσιγαριάσει πολύ ελαφριά, ίσα να μαραθούν, δεν χρειάζεται πλέον το αλεύρι. Προσωπικά το φτιάχνω και δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά το τσιγαριάζω πολύ ελαφριά και μετά το πίσει στο σουρώνω. Η κυρία δεν το έχει σουρώσει, έχει χρησιμοποιήσει αλεύρι. Για να δέσει τη δομή του, ας πούμε. Ωραία. Και προχωράει μετά και τα φτιάχνει. Και... Αυτό αλλάζει λίγο τη γεύση, μήπως. Όχι, εντάξει. Δεν είναι τίποτα, γιατί έχει βάλει τα σκορδόφυλλα, έχει βάλει τα. Αυτό πάλι πρέπει να το τηγανίσουμε ή μπορούμε. Όπως κάνουμε και κάποιες σφακιανόπιτες που τις ψήνουμε απλά στην πλάκα. Και γίνεται το ίδιο τράγανες και νόστιμες. Μπορεί να ψηθεί και σε πλάκα, μπορεί να ψηθεί οπουδήποτε. Αχ, είναι ωραία στην πλάκα. Για να το κάνουμε και λίγο πιο γιατί στα σφαγιανή πίτα απαγορεύεται το λάδι. Δεν χρησιμοποιείς ποτέ για κανένα λόγο λάδι. Χρησιμοποιείς ελάχιστο, αλλά μπορείς... Χρησιμοποιείς ελάχιστο, δύο σταγόνες. Αχ, εγώ καθόλου. Και με τα σφακιά δεν ξέρω αν θυμάστε. Δεν έκανε λάδι. Έχω κάνει Κώστα Χερακάκη που πετιέσαι. Τουλάχιστον να ξέρω να φτιάχνω σφακιανές πίτες. Εμένα δεν θα μου κάνει πάντως, δεν ξέρω αν έχει κάνει ξανακάνει. Ελπίζω να το διακινδυνεύσω. Κάποιοι εδώ μέσα έχετε φάει. Πείτε ότι είναι καλές. Τι? Παρακάτω. Πάμε. Πιανού. Εμένα. Εσένα σου έχω κάνει σφακιανές πίτες, πότε δεν το θυμάμαι. Όχι, θα μου κάνει σήμερα το βράδυ. Σήμερα το... Ναι, δεν το ξέρα. Μόλις φύγω από εδώ να πάω να ετοιμάσω τη ζύμη. Άλλη δουλειά δεν είχα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πω, κόντεψα να πάω στο κεφαλικό. Να σας πω. Με τη σφακιανή πίτα, αν χρησιμοποιήσετε πηχτό γαλοχανίο και όχι κάποιο άλλο τυρί, έχει από μόνο τα λιπαρά. Οπότε το βάζουμε στο τηγάνι, κατεβάζει τα λιπαρά του τυριού και ψήνεται η ζύμη και γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ ωραίο και με ελάχιστο λάδι, είναι χωρίς καθόλου λάδι. Αν εγώ προσωπικά... Έχει να κάνει σχέση με τα λιπαρά του τυριού. Σωστά. Εγώ προσωπικά βέβαια την προτιμώ τη σφακιανή πίτα με αθότυρο, φρέσκο. Ναι, οπότε λογικά για να ψηθεί το ζυμάρι πρέπει να βάλεις μια σταγόνα λάδι. Γιατί ο αθότυρος δεν έχει. Κύριε Αποστολάκη, εγώ θα σας καλέσω και θα σας ψήσω σφακιανές πίτες χωρίς ούτε μια σταγόνα λάδι. Και θα είστε κριτής. Και θα είστε και κριτής του αποτελέσματος. Βεβαίως. Είμαι ανοιχτή σε αυτό. Με τις μαραθώπιτες μπορείτε να φτιάξετε και σε σχάρα και σε σχαροτήγανο, σε σχάρα. Απλώς θέλει λίγο λάδωμα το φύλλο. Μισό τώρα αυτό με το λάδι είναι δικό σου ή. Όχι, έτσι το έμαθα από τη γιαγιά. Οπότε εντάξει. Και τη μαμά. Και το ρώτησε επειδή υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Και έχουμε και την πλάκα. Okay, έτσι, έχω τότε δεν χρησιμοποιούσαν αθότερο που χρησιμοποιεί η κυρία. Χρησιμοποιούσαν μυζήθρα, όπου. Μυζήθρα. Όπου όμως το στραγγίζανε σε ένα πανί όλο το βράδυ για να φύγουν τα υγρά. Δεν ήταν αθότερος. Όχι, δεν ήταν αθότερος. Αυτό. Αλλά το έχω κάνει εγώ με αθότερο, αυτό σας λέω. Και η μαμά το ίδιο. Ναι, ακριβώς. Μαμά, πάρ' τηλέφωνο. Γιατί δεν με στήριξαμε. Πάρε λίγο το μέρος, μαμά. Δεν είναι τόσο λιπαρός αθότερος. Λοιπόν, όχι, πάει. Πρόκληση, εγώ σας το λέω. Θα σας στείλω πρόσκληση. Πάει, το ξέρω. Για δείπνο. Κοίτα, όπως θα ξυνομιζήθρα δεν πάει τίποτα όμως. Για να είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Από είναι υποψήφιο δολοφόνο. Σαν την ξυνομιζήθρα. Κοίτα, πείτε, ωραία, σε καλό και σένα. Γιατί ξέρω που το πας. Να έρθει στο δείπνο. Να είναι καλύτερη η μαραθώνα. Μπαμπά, πάρ' τηλέφωνο και εσύ. Η μάλλον. Από το. Με έχετε βγάλει τα ρούχα μου. Τι λες τώρα. Γιατί σε συνδυασμό η ξυνομιζήθρα με το μέλι. Με το μέλι από πάνω. Αντίθεση και το κάνει. Μπορεί επίσης να υπάρξει. Να συνεπάρξουν αθότυρος και μυζήθρα. Εντάξει, ναι, μπορεί να γίνει μισό-μισό. Και αυτό. Αλλά χρειάζεται να φέρνει λιγάκι αυτή τη γεύση τη. Με κοιτάτε με αμφισβήτηση και αμφιβολία και δεν μου αρέσει, κύριε Αποστολάκη. Μα εδώ το έχει αναιρέσει του ανθρώπου όλα τα δεδομένα που σκέφτουν στη μαγειρική. Όχι, Γιατί δίκαιο με εξαλεί. Ένα πράγμα ξέρω κι εγώ και είμαι περήφανη για αυτό που κάνω. Και πάτε να μου το βγάλει τη σκάρτο. Δεν μπορώ, δεν το δέχομαι. Την επόμενη
εβδομάδα λοιπόν να μας παρουσιάσεις τις εμείς οι θρόπιδες. Εδώ. Θα έρθει η κάμερα στο σπίτι μου, βεβαίως. Βεβαίως, εγώ δεν φοβάμαι. Το φάρε πολύ ωραία. Δεν ξέρω το περιεχόμενο. Έτσι κι αλλιώ. Θα είστε κι εσείς. Έτσι κι αλλιώ. Θα δοκιμάσετε και θα αποφανθείτε. Έτσι. Πηγαίνετε πρώτα να εξομολογηθείτε, να κοινωνήσετε και μετά να δοκιμάσετε, βέβαια. Να πούμε ότι και την επόμενη Τετάρτη ο κύριος Αποστολάκης θα είναι κοντά μας, διότι θα κλείσουμε πλέον αυτόν τον κύκλο το διαγωνιστικό με την πρωτότυπη πλέον συνταγή. Και με τους τρεις νικητές. Βέβαια, και έχω και πολύ έτσι αγωνία να δω πρωτότυπη. Τι εννοούμε, θέλετε να βάλουμε λίγο τον κόσμο έτσι, να τους δώσουμε μια ιδέα, τι ακριβώς σημαίνει. Θα το δούμε. Υπερωτηματικό λοιπόν. Πώς ακριβώς λέγεται αυτή η κατηγορία? Πρωτότυπη συνταγή. Πρωτότυπη συνταγή. Οπότε μιλάμε για κάτι εντελώς καινούριο προφανώς. Ακριβώς. Ναι, οποιοδήποτε. Και γενικά, όχι με Κρήτη μόνο έτσι. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με την Κρήτη αυτό. Έχει να κάνει γενικότερα με κάτι πρωτότυπο. Να μην είναι κάτι συνηθισμένο, φαντάζομαι. Ή να μην έχει υπάρξει πριν. Να είναι μια καθαρά καινούργια πρόταση. Δεν θα την πάρει λέξη τώρα, το έχει καταλάβει. Κάποια ιδιαίτερη συνταγή που φτιάχνει στο σπίτι σου, ας πούμε, που δεν το έχει δει σε κανένα βιβλίο ή το έχει περάσει έτσι το μάτι σου μια συνταγή και το έχει μετά συμπληρώσει. Αυτό, ναι. Αυτό μετράει. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να έχει πάρει μια συνταγή και να έχει προσθέσει κάτι και κάτι άλλο και να είναι δική σου πρωτότυπη μετά. Γιατί ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, το ζαμπόν. Χρησιμοποιώ γαλοπούλα. Και αυτό το κάνει διαφορετικό. Αυτομάτως. Πάντως, εγώ αν βγει διαγωνισμό πρωτότυπο τοστ, θα δηλώσω συμμετοχή. Στα δύσκολα λοιπόν. Το έχει δουλέψει πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας, στο μαγειρικό, στην πάλι με τις κατσαρόλες. Θα τα πούμε ξανά και με τους δυο σας την ερχόμενη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη.